συναρμονική του πρώην Δήμου Ηρακλειδών ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2000. Πρωτοεμφανίστηκε στις 28 Οκτωβρίου 2001 με αφορμή την εθνική επέτειο. Το καλοκαίρι του 2002 περιόδευσε σε όλο το νησί της ΚΟΤ, πραγματοποιώντας συναυλίες με ποικίλο πρόγραμμα, ενώ το ίδιο διάστημα φιλοξενήθηκε στην Κέρκυρα συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της Φιλαρμονικής Καποδίστριας. Τον Ιούλιο του 2003 έδωσε σειρά συναυλιών στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Ρόδο και το καλοκαίρι του 2004 επισκέφθηκε για δεύτερη φορά την Κέρκυρα και τη Φιλαρμονική Καποδίστριας, όπου συμμετείχε σε σειρά σεμιναρίων. Το Σεπτέμβριο του 2005 θα ταξιδέψει για πρώτη φορά εκτός Ελλάδος, περιοδεύοντας σε τρεις πόλεις της Κύπρου, δίνοντας συναυλίες καλεσμένη της Φιλαρμονικής Λεμεσού. Το Σεπτέμβριο του 2006 θα γίνει δεκτή στο Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ της Πράγας, με τη συμμετοχή 18 χωρών, όπου θα λάβει μέρος, κερδίζοντας την τρίτη θέση και αναδεικνύοντας τον αρχιμουσικό της Νίκο Καλαβούρα, καλύτερο προσφανιζόμενο μαέστρο του φεστιβάλ. Την επόμενη χρονιά. Την επόμενη χρονιά θα κληθεί να συμμετάσχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών της Λάρισας, αποσπώντας εξαιρετικά κολλητικά σχόλια από κορυφαία μέσα ενημέρωσης. Τον Ιούλιο του 2008 θα τολμήσει την ηχογράφηση του πρώτου δίσκου Ακτίνα CD με τα νεότερα εις ηλικία μέλη της Φιλαρμονικής. Τον Ιούλιο του 2009 θα ταξιδέψει και πάλι εκτός Ελλάδος και συγκεκριμένα στη Νότια Ιταλία, στην επαρχία της Πούλιας, όπου βρίσκονται τα ελληνόφωνα χωριά, λαμβάνοντας μέρος στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, ξεσηκώνοντας τους φιλόμουσους αλλού. Η Φιλαρμονική Νέων των Ηρακλειδών είναι ένα μουσικό σύνολο που στους κόλπους του καλλιεργείται ταπεινά και με σεβασμό η θεία τέχνη της μουσικής. Δίνει δυναμικά το παρόν σε κάθε κοινωνικοπολιτική εκδήλωση του τόπου μας. Αποτελεί το πιο ισχυρό πολυφωνικό σύνολο του Δήμου Ηρακλειδών και το καμάρι όλων των πολιτών. Απαρτίζεται από νέες και νέους που δίνουν όλη τους την ψυχή, προσεγγίζοντας υψηλά δεδομένα απόδοσης. Στις τάξεις της διδάσκονται τμήματα θεωρητικών, σολφές, πνευστών και χρουστών οργάνων. Διευθυντής σπουδών και μαέστρος της είναι από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα ο Νίκος Καλαβούρας.